Εάν η γυναίκα δεν δυσκολεύεται να σιωπά, αυτό σημαίνει ότι είναι μεταμφιεσμένος άντρας. Η γυναίκα έχει μόνο μία δυνατότητα να είναι όμορφη, ενώ έχει χιλιάδες δυνατότητες να είναι ελκυστική. Για μία γυναίκα, το να παντρευτεί είναι κάτι σοβαρό, το να μην παντρευτεί όμως, είναι ακόμα σοβαρότερο. Μπορείς να κρίνεις το χαρακτήρα ενός άντρα, παρατηρώντας την όψη της γυναίκας του. Η τύχη είναι γυναίκα και γι' αυτό χαρίζει την ευνοιά της στο νέο που τη χειρίζεται με τόλμη. Η γυναίκα θα είναι πάντα ο κίνδυνος κάθε παράδεισου. Είναι η γυναίκα που διαλέγει τον άντρα που θα τη διαλέξει. Αυτή είναι η στιγμή που γεννιέται ο έρωτας. Η γυναίκα δεν μπορεί να αντισταθεί στη φωνή που καλεί την τρομαγμένη της ψυχή. Ο άντρας δεν μπορεί να αντισταθεί στη γυναίκα που η ψυχή της ξέρει να προσέχει τη φωνή του. Δεν έχει σημασία ποια γυναίκα παντρεύεται κανείς. Την επόμενη του γάμου, όταν ξυπνήσει, θα δει ότι παντρεύτηκε μιαν άλλη. Η γυναίκα έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε καυγά. Οτιδήποτε πει ο άντρας μετά από αυτό, είναι η αρχή ενός νέου καυγά. Μια γυναίκα στα 20 είναι πάγος, στα 30 είναι θερμή και στα 40 είναι καυτή. Κάθε δευτερόλεπτο αλλάζουν ο χρόνος, ο άνεμος, η τύχη και η γυναίκα. Ο αισθησιασμός μιας γυναίκας είναι η πηγή από όπου αναζωογονείται το πνεύμα ενός άντρα. Σε έναν ευτυχισμένο γάμο, είναι η γυναίκα που συνεισφέρει το κλίμα και ο άντρας που συνεισφέρει το τοπίο. Ξέρετε παιδιά, ο πυρηνικός αντιδραστήρας μοιάζει πολύ με τη γυναίκα, απλά πρέπει να διαβάσεις τις οδηγίες χρήσης και να πατήσεις τα κατάλληλα κουμπιά. Η τέλεια γυναίκα είναι αλαζονική, αλλά όχι υπερβολικά ωραία. Πρέπει να είναι σκλάβα των ρούχων της και των κοσμημάτων της. Μια γυναίκα συγχωρεί τα πάντα, εκτός από το να μην τη θέλουν. Η γυναίκα από τη φύση της φοβάται και αποφεύγει τη βία και το σίδερο, αλλά όταν δει το άδικο στο κρεβάτι της, δεν υπάρχει άλλη καρδιά που να διψάει περισσότερο για αίμα. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο από την αγάπη μιας παντρεμένης γυναίκας. Είναι κάτι που κανένα σύζυγος δεν θα μπορέσει να φανταστεί ποτέ. Η γυναίκα πρέπει να είναι σαν μια καλή ταινία τρόμου, όσο περισσότερο χώρο αφήνει για τη φαντασία μας, τόσο καλύτερα. Στον έρωτα η γυναίκα αρχίζει να δίνει χωρίς καμία υπόσχεση και στο τέλος τα δίνει όλα, ο άντρας αρχίζει υποσχόμενος τα πάντα και τελικά δεν δίνει τίποτα. Υπάρχει μια γυναίκα στην αρχή όλων των μεγάλων πραγμάτων. Υπάρχουν λόγια που λένε οι γυναίκες, στα οποία ένας άντρας δεν μπορεί να αντισταθεί, ακόμα και όταν ξέρει ότι είναι ψεύτικα. Χρειάζονται 20 χρόνια σε μία γυναίκα για να κάνει άντρα τον γιο της και 20 λεπτά σε μία άλλη γυναίκα για να τον αποβλακώσει. Το ντύσιμο είναι στη γυναίκα ο πρόλογος και μερικές φορές ακόμα και όλο το βιβλίο. Συνήθως μία γυναίκα εγκαταλείπει έναν άντρα μόνο εξαιτίας ενός άλλου άντρα, ενώ ένας άντρας μπορεί κάλλιστα να εγκαταλείψει μία γυναίκα εξαιτίας αυτής της ίδιας. Η όμορφη γυναίκα είναι στολίδι και η καλή θησαυρός. Τη γυναίκα που σε φλερτάρει, μπορείς να την καταλάβεις από δύο τρόπους, σε κοιτάει συνέχεια στα μάτια ενώ σου μιλάει και θέλει να μάθει πολλά πράγματα για την προσωπική σου ζωή. Κάντε στη γυναίκα δώρο 1.000.000 κόκκινα τριαντάφυλλα και εκείνη θα πει ότι θα ήθελε μόνο ένα, αλλά λευκό.